Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Πρωτού ξεκινήσουμε, να σας ενημερώσουμε πως σε κάθε τραπέζι θα βρείτε το πρόγραμμα του Ιαννού για τον Νοέμβριο και θα σας παρακαλούσαμε να ρυθμίσετε τα κινητά σας στο αθόρυβο. Οι εκδόσεις Παπαζήση και ο Ιαννός παρουσιάζουν το βιβλίο Οικονομική Διπλωματία του Χαράλαμπου Τσαρδανίδη. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Δημήτριος Κούρκουλας, τέος Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Καραμπαρμπούνης, πρέσβης επιτιμή, Ιωάννης Τσεν, τέος πληρεξούσιος Υπουργός Α Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, πρόεδρος του Ελληνορωσικού Συνδέσμου Φιλίας και Συνεργασίας και Στέλιος Μπαμπανάσης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Βιβλία μπορείτε να βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ και ο συγγραφέας θα τα υπογράψει στο τέλος της εκδήλωσης. Ο λόγος τώρα στον δημοσιογράφο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα συντονίσει τη συζήτηση. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Δύο κουβέντες στην αρχή για να τοποθετηθεί η συζήτηση. Το βιβλίο που θα παρουσιαστεί και θα αποτελέσει και ελπίζουμε το αντικείμενο της μιας ευρύτερης συζήτησης και μόνο λόγω τίτλου έχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει ακριβώς πάνω σε αυτό κάτι άλλο γραμμένο από όσο μπορούμε να δούμε και στην εκτενέστατη βιβλιογραφία που έχει και όσο ξέρουμε και ασχολούμαστε, με την έννοια ότι πολλές είναι ενδιαφέρουσες εργασίες σε επιμέρους ζητήματα, αυτό που θα λέγαμε οικονομική διπλωματία, αλλά νομίζω δεν υπάρχει η παρουσίαση της θεωρίας έτσι, σε μια πληρότητα, αλλά και ενδιαφερουσών εφαρμογών, οι οποίες ίσως οι κυριότεροι αναλύονται ενεκτά στο τέλος, είναι αυτή η περιβόητη ελληνική-βαλκανική οικονομική πολιτική. Τώρα, ο συγγραφέας, καταρχήν, έχει το ενδιαφέρον, εγώ τον γνώρισα αρκετά χρόνια πριν γίνει ακαδημαϊκός, και έχει ενδιαφέρον ότι προέρχεται από ένα Ινστιτούτο Οικονομικών Μελετών, το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, το οποίο ήταν το πρώτο στο είδος του, δεν το ίδρυσε το κράτος, αλλά ο ιδιωτικός χώρος και ασχολιόταν, θα έλεγα, όχι με υψηλή θεωρία, αλλά με αρκετά εφαρμοσμένα ζητήματα της οικονομίας, τουλάχιστον στην αρχή. Και βέβαια αυτό το, μετά το, η μετακίνησή του στην πανεπιστημιακή, στην περιοχή του Πανεπιστημίου, είναι ενδιαφέρουσα η συμπληρωματικότητα, νομίζω. Το βιβλίο, όπως θα δείτε, όσοι το κοιτάξετε ή το έχετε ήδη δει, βάζει ζητήματα ορολογίας, γιατί η οικονομική διπλωματία σαν όρο, σαν περιεχόμενο, είναι καινούριος όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά συνολικά και για πιο αναπτυγμένες χώρες. Είναι ένα πράγμα που, όπως γράφει ο συγγραφέας, αποκτά όλο ένα και περισσότερο παρουσία σε αυτό που λέμε και αρχίζει και γίνεται της μόδας ο όρος μεταβεσφαλιανό κόσμο, εννοώντας δηλαδή ότι ξεπερνιέται το εθνικό κράτος όπως το ξέραμε, μέσα από αυτή την παγκοσμιοποίηση, αλλά και άλλα πράγματα, την ευρωπαϊκή ενοποίηση και άλλες διαδικασίες. Μας δείχνει όλο αυτό το πέρασμα από τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία και ευρύτερα και στη δική μας την περιοχή. Τώρα, το πιο ενδιαφέρον βέβαια για όλους μας είναι τι γίνεται στη χώρα μας. Η Ελλάδα αργοπορεί να χωνέψει αυτή την έννοια. Από εκεί και πέρα συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Καθυστερημένη οργάνωση των πραγμάτων, σύγχυση, ανταγωνισμοί, αντίδραση κάποιων κατεστημένων, εμπλοκή των ρόλων μεταξύ Υπουργείων, όχι θα το πάρω εγώ, όχι θα το πάρεις εσύ, πάρα πολλές φορές αυτό αλλάζει. Και το ερώτημα είναι αν και τώρα ακόμη είναι κάπως ορθολογικά τα πράγματα ή παν να εξορθολογιστούν. Ο συγγραφέας νομίζω απαντά ότι δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Για μένα είχε ένα ενδιαφέρον ότι, αγαπητέ Μπάμπη, ότι μέσα στη Χούντα έχουμε τη δημιουργία των πρώτων εμπορικών ακολούθων. Να σου πω, νόμιζα ότι ήταν μετά στη μεταπολίτευση, αλλά να που έγινε και κάτι μέσα στη Χούντα. Και βέβαια έχει και ενδιαφέρον ότι ο γνωστός και με πολλούς εχθρούς αλλά και φίλους Πάγκαλος είχε πει μεταξύ των όλων το 1998 ότι η οικονομική διπλωματία, η οικονομική μάλλον στόχη της χώρας, δεν είναι απλώς ένα από τα μελήματα της διπλωματίας μας, αλλά πλέον το κύριο μέλημα, τουλάχιστον για κανονικές εποχές. Τώρα, να επαναλάβω και θα τα πούνε φυσικά το πάνελ, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, ότι αναλύεται πολύ καλά το θέμα της βαλκανικής, της παρουσίας τέλος πάντων της Ελλάδας στα Βαλκάνια. Όλο αυτό προσπάθησε να γίνει τα προηγούμενα χρόνια και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο παρουσιάζει πολύ ωραία τις περιόδους που είναι από το 89, το 95 και μετά το 2008 με υποπεριόδους. Και βέβαια αυτό που δεν είναι μόνο θέμα οικονομικής διπλωματίας, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της χώρας. Σίγουρα η οικονομική κρίση έχει πλήξει την ισχύ της χώρας μας και στην εξωτερική πολιτική γενικότερα και σε θέματα δυστυχώς ασφάλειας και θα δούμε αυτό το πράγμα που θα μας βγάλει. Ας πούμε το παράδειγμα των Σκοπίων, το οποίο αναφέρεται μέσα, είναι ένα χαρακτηριστικό του πώς η Ελλάδα
μπόρεσε να, στην αρχή κάτι να κάνει, μετά όλο αυτό να ανακοπεί λόγω της κρίσης, μετά σιγά σιγά να απεμπλακεί και να απελευθερωθούν τα χέρια της στα Βαλκάνια και να δούμε τώρα από εδώ και πέρα, όπως πάει να εξελιχθεί το ζήτημα, τι συνέπειες θα υπάρχουν. Οι ομιλητές θα τους παρουσιάσουμε φυσικά και έναν έναν. Όλοι έχουν, όπως θα δείτε και γνωρίζετε, σχέση ή με τη διπλωματία ή με την θεωρία, την ακαδημία ή και τα δύο. Άλλοι έχουν υπηρετήσει σε διεθνείς θεσμούς ή σε εθνικούς. Λοιπόν, και βεβαίως ο πρώτος που θα πάρει το λόγο είναι ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας. Ίσως οι περισσότεροι τον ξέρουν τελευταία χρόνια ως υφυπουργό εξωτερικών που ήταν στις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά ήταν αρκετά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι απλώς σε θέσεις οι οποίες είναι τρόπον τεινά η διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεφαλής γραφείων αντιπροσωπιών στις χώρες της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και βαλκανικές. Και όχι μόνο, και Λίβανο. Λοιπόν, κύριε Κούρκουλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, να πω ότι όλοι πρέπει να έχουν, για να μπορέσουμε να μοιράσουμε την εκδήλωση, μισό περίπου χρόνο εδώ στο πάνελ και μισό στη ζήτηση με το κοινό και μεταξύ ξανά των ομιλητών, χρειάζεται όλοι να είναι στα 10 λεπτά. Θα είμαι λίγο αυστηρός. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τις εκδόσεις Παπαζήση, τον Ιαννό, και που μου δώσαν, που δίνουν ευκαιρία με τέτοιο εκλεκτούς συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα να διαπραγματευτώ την παρουσίαση του βιβλίου που διαπραγματεύεται ένα πραγματικά πολύ επίκαιρο ζήτημα. Εγώ πρωτογνώρισα τον καθηγητή Χαράλαμπο Τσαρδανίδη διαβάζοντας ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε το 1984 στο περιοδικό Journal of Common Market Studies με θέμα The European Community, τότε λέγανε Community, όχι Union, and the Cyprus Association Agreement. Ήταν μια περίληψη, από ό,τι κατάλαβα, του διδακτορικού του που είχε υποβάλει στο LSE. Εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα για 85-86, υπήρχαν ελάχιστοι διεθνολόγοι ή διπλωμάτες που είχαν δείξει ενδιαφέρον να ασχοληθούν με τις σχέσεις της ΕΟΚ και της Κύπρου. Όλοι θεωρούσαν ότι το Κυπριακό και η επίλυσή του είναι θέμα που αφορά τον ΟΗΕ, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το άρθρο αυτό του κ. Τσαρδανίδη και το βιβλίο του, που το πήρα αμέσως μετά, έγινε για μένα μια πολύτιμη πηγή γνώσης όταν το 1986 αποσπάστηκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Υπουργείο Εξωτερικών και ξεκίνησα και ανέλαβα το φάκελο των σχέσεων ΕΟΚ Κύπρου και ΕΟΚ Τουρκίας με τον αείμνηστο Γιάννη Καρνιδιώτη και υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον Θόδωρο Πάγκαλο, τότε που ξεκίνησε η μεγάλη διπλωματική πορεία για την Τελωνιακή Ένωση της Κύπρου, που μετέπειτα έγινε ένταξη της Κύπρου, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής διπλωματίας, επί κυβερνήσεως που, με διαδοχικές κυβερνήσεις, αλλά η κορύφωση έγινε επί κυβερνήσεως Κώστα Σιμίτη. Ο Τσαρδανίδης, λοιπόν, είχε από τότε δείξει το ταλέντο του να εντοπίζει και να ασχολείται με θέματα που δεν είναι της μόδας, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι η ενασχόλησή του σήμερα με την οικονομική διπλωματία επιβεβαιώνει το ταλέντο αυτό, διότι η οικονομική διπλωματία στη σημερινή εποχή έχει αποκτήσει μια πρωτοφανή επικαιρότητα. Η εντατικοποίηση των πάσης φύσεως συναλλαγών, οικονομικών, τραπεζικών, τουριστικών, εκπαιδευτικών, αυτό που με μια λέξη λέμε σήμερα παγκοσμιοποίηση, έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους του ανταγωνισμού των κρατών για ισχύ στο οικονομικό πεδίο. Ειδικά για τη χώρα μας, νομίζω ότι η σημασία της οικονομικής διπλωματίας είναι αυτονόητη. Η Ελλάδα βίωσε και κινδύνευσε να καταστρέψει τη γεωπολιτική θέση που είχε κατακτήσει μετά από προσπάθειες δεκαετιών, να καταστρέψει τους θεσμούς της, να καταστρέψει τη σταθερότητά της, όχι επειδή κάποια εχθρική χώρα έκανε στρατιωτική επίθεση στην Ελλάδα, αλλά διότι η χώρα δική μας έδειξε αδυναμία να διαχειριστεί την δημοσιονομική της πολιτική, έδειξε αδυναμία να προσαρμόσει την ανταγωνιστικότητά της στο διεθνές περιβάλλον, παρουσιάζοντας επί σειρά ετών όχι μόνο δημοσιονομικά ελλείμματα, δηλαδή ελλείμματα του κράτους, αλλά και τεράστια ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών. Άρα λοιπόν, η ενασχόληση και η πρόοδος της οικονομικής διπλωματίας αποτελεί σήμερα εθνική προτεραιότητα πρώτης γραμμής, εάν θέλουμε η χώρα να βγει πραγματικά κάποτε από την κρίση. Ένα από τα μεγάλα προτερήματα του βιβλίου είναι ότι, αν και κατά βάση είναι ακαδημαϊκό, προσεγγίζει το ζήτημα της οικονομικής διπλωματίας και από την οπτική γωνία της διπλωματικής πράξης.
και των πρόσφατων ελληνικών εμπειριών. Και αυτό νομίζω του δίνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θίγει με τρόπο σφαιρικό και αντικειμενικό μια σειρά από σημαντικά θέματα, όπως το περιεχόμενο, η έννοια, η σημασία της οικονομικής διπλωματίας, τα μέσα που χρησιμοποιεί η οικονομική διπλωματία και η οργανωτική δομή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Το βιβλίο καταλήγει, όπως είπε ο προλαλής σας, καταλήγει με τη μελέτη και την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας στα Βαλκάνια την 20ετία 1989 με 2008. Αυτή η μελέτη περίπτωσης, το case study, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βοηθά, κατά τη γνώμη μου, στην άντληση πολύ σημαντικών διδαγμάτων. Η παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων γίνεται με τρόπο συστηματικό και πειθαρχημένο, γεγονός που διευκολύνει την ανάγνωση και την κατανόηση. Θα αναφερθώ επιλεκτικά σε δύο μόνο θέματα, γιατί βεβαίως το βιβλίο θίγει πάρα πολλά και σημαντικά θέματα, αλλά ο χρόνος δεν μου φτάνει. Πρώτα απ' όλα στο θέμα της εν Ελλάδη οργάνωσης της οικονομικής διπλωματίας, που αναφέρθηκε ο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος, που είναι πράγματι μια θλιβερή ιστορία κρατικής τρέλας. Και δεύτερον, θα αναφερθώ στην οικονομική διπλωματία στα Βαλκάνια, 1989 με 2008, που εμπεριέχει και το μεγαλεπίβολο σχέδιο οικονομικής αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδας, το γνωστό ως ΕΣΟΑΒ. Λοιπόν, για την οργάνωση της οικονομικής διπλωματίας. Ο συγγραφέας παρουσιάζει με γλαφυρότητα και ακρίβεια τις αλλεπάλληλες μετακινήσεις των υπαλλήλων που αποτελούν την καρδιά της οικονομικής μας διπλωματίας, των περίφημων, σήμερα τους ονομάζουμε ΟΕΗ, δηλαδή στελέχη οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων. Αυτή λοιπόν η ομάδα των υπαλλήλων έχει μετακινηθεί άπειρες φορές ανάμεσα στο Υπουργείο Εμπορίου, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχει ένα μόνο διεθνές αποδεκτό μοντέλο. Άλλες χώρες έχουν προκρίνει να συγκεντρώσουν τις αρμοδιότητες στο Υπουργείο Εξωτερικών, άλλες όμως δίνουν προτεραιότητα στο Υπουργείο Οικονομίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Νομίζω ότι η επιλογή του ενός ή του άλλου μοντέλου πρέπει να λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Κατά την άποψή μου, την οποία υποστήριξα και στεναρά όταν ήμουν υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος και για θέματα οικονομικής διπλωματίας, οι ειδικές ελληνικές συνθήκες επιβάλλουν να προτιμηθεί το Υπουργείο Εξωτερικών ως ο κατάλληλος χώρος για τον συντονισμό της οικονομικής διπλωματίας. Υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρήματα, δεν θα τα αναλύσω. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, διαθέτει υποδομή και οργάνωση σαφώς ανώτερη όλων των άλλων Υπουργείων και ιδίως εξαιρετικά ανώτερη του Υπουργείου Ανάπτυξης Οικονομίας, που είναι από τα πιο προβληματικά Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το κακό είναι βεβαίως ότι αντί να επικεντρωθεί το κράτος και η πολιτεία και η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, στη δημιουργία μηχανισμών συντονισμού, διότι βεβαίως ακόμα κι αν όλοι δεχτούν ότι πρέπει να μείνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, χρειάζονται αυτοματισμοί και συντονισμοί με άλλα Υπουργεία. Αντί λοιπόν να αφιερωθεί χρόνος και προσπάθεια σε αυτό, από καιρού εις καιρών, ανάλογα με τις απόψεις ή τις φιλοδοξίες του κάθε Υπουργού, τίθεται θέμα πάλι μετακίνησης αυτών των υπαλλήλων της οικονομικής διπλωματίας σε άλλο Υπουργείο. Δυστυχώς και την εποχή που ήμουν εγώ αρμόδιος, το θέμα αυτό ξαναήρθε στην επιφάνεια και μας ταλαιπώρησε για 2 και πλέον χρόνια. Τελικά, χάρη στη στεναρή αντίδραση τόσο τη δική μου αλλά κυρίως του τότε Υπουργού Εξωτερικών του κ. Βενιζέλου, αποφεύθηκε μια τέτοια μετακίνηση και μάλιστα άνοιξε ο δρόμος που είχε κλείσει για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων ΟΕΗ, οικονομικών και εμπορικών. Βεβαίως, με το να υπάρχει οικονομική διπλωματία στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν λύνονται όλα τα ζητήματα. Υπάρχει το δίλημα εάν έχουμε ένα ενιαίο κλάδο, δηλαδή που είναι και πολιτική διπλωμάτες και οικονομική ταυτόχρονα, ή αν έχουμε 2 διαφορετικούς κλάδους όπως συμβαίνει σήμερα. Υπάρχουν υπέρ και κατά για την κάθε λύση, αλλά βεβαίως εάν προτιμηθεί η λύση του να έχουμε έναν ενιαίο κλάδο, θα πρέπει να αλλάξει και το προφίλ των διπλωματών μας, οι οποίοι πρέπει να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη γνώση των οικονομικών ζητημάτων. Αναφέρω εδώ σαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ριζική μεταρρύθμιση του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών,
που έγινε επί Υπουργείας Λοράν Φαμπιούς και έθεσε σαν πρώτο κριτήριο αξιολόγησης των πρέσβεων την προώθηση των γαλλικών οικονομικών συμφερόντων. Δυστυχώς, στο δικό μας διπλωματικό σώμα, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί εξαίρετοι διπλωμάτες, υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι ζουν ακόμα με την οτροπία των αρχών του 20ου αιώνα και θεωρούν ότι είναι υποτιμητικό για αυτούς να ασχολούνται με εξαγωγές ή με επενδύσεις, αντί να ασχολούνται με το Κυπριακό και με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, που βεβαίως είναι σοβαρά ζητήματα, αλλά δεν είναι τα μόνα. Τώρα, έρχομαι στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, όπου κάνει ο συγγραφέας μια εξαιρετικά οξυδερική ανάλυση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας στην 20ετία 89-2008. Ουσιαστικά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου μέχρι την αρχή της ελληνικής κρίσης. Είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω τις εξελίξεις αυτές από διαφορετικά πόστα, τα οποία όμως ήταν πάντα κέρια όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είχα υπάρξει υπεύθυνος για τις πολιτικές σχέσεις με Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1993 με το 1997, ήμουν πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σόφια 2001 με 2006 και στο Σεράνιγο 2006 μέχρι 2010. Το 2010 με το 2012 ήμουν διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης, υπεύθυνος για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Και το 2012 με 2015 ήμουν υφυπουργός εξωτερικών για ευρωπαϊκά θέματα και για θέματα οικονομικής διπλωματίας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και αποτελεί νομίζω μια πολύ μεγάλη αρετή του βιβλίου ότι ο Τσαρδανής δεν εξαντλείται σε θεωρητικές αναλύσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, κάτι που συμβαίνει συχνά σε διεθνοπολιτικές αναλύσεις. Δίνει μια πιστή εικόνα των αδυναμιών αλλά και των επιτευγμάτων της ελληνικής πολιτικής. Αναφέρεται στο ΕΣΟΑΒ, το μεγαλεπίβολο σχέδιο οικονομικής βοήθειας στα Βαλκάνια, το οποίο δυστυχώς δεν απέφερε τα αποτελέσματα που ελπίζαμε και ο λόγος που δεν απέφερε είναι ότι δόθηκε η διαχείρισή του σε ένα Υπουργείο το οποίο δεν είχε καμία δομή για να διαχειριστεί 500 εκατομμύρια. Ήταν δηλαδή τρέλα το να δοθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τις δομές που έχει, με το προφίλ των υπαλλήλων κλπ. Που δεν είχαν ιδέα από λογιστική, από πώς κάνεις ένα διαγωνισμό κλπ. Να τους δοθεί διαχείριση 500 εκατομμυρίων, ένα τεράστιο ποσό. Όταν ανέλαβα υφυπουργός, ήμουν υπεύθυνος και για το ΕΣΟΑΒ, αντιμετώπισα μια τραγελαφική κατάσταση, όπου να μου λένε να εγκρίνω, ας πούμε, την τελευταία δόση 1 εκατομμυρίου για ένα πρόγραμμα οπτικών ινών στη Σερβία, και όταν ζήταγα να μου δώσουν ένα χαρτί που να λέει ότι ολοκληρώθηκε το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές, να μου λένε ναι, μας το διαβεβαίωσε ο πρέσβης. Λες και ο πρέσβης ήταν σε θέση να κρίνει αν οι οπτικές ίνες έγιναν σύμφωνα με. Λοιπόν, αισθάνομαι υπερήφανος ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία πήρε την απόφαση να σταματήσω το ΕΣΟΑΒ, διότι ήταν πλέον αδύνατον να γίνει χρηστή διαχείριση. Και αυτό είναι λυπηρό, διότι σαν πολιτική σύλληψη η ιδέα αυτή ήταν πάρα πολύ θετική. Συγγνώμη, τώρα, έχουν συμπληρωθεί τα 10 λεπτά. Ένα λεπτό ακόμα. Ναι. Εμείς συμφωνούμε. Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να ξεχωρίσει πολλές φορές κανείς το οικονομικό από το πολιτικό. Γι' αυτό, όταν μιλάμε για οικονομική διπλωματία και πολιτική διπλωματία, πάρα πολλές φορές αυτά τα δύο μπλέκονται. Δύο παραδείγματα που, κατά τη γνώμη μου, είναι και τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ελληνικής διπλωματίας μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981. Η ένταξη της Κύπρου και ο ελληνικός ρόλος στην ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Η μεν ένταξη της Κύπρου, βεβαίως, αποτελεί κατά γενική ομολογία μεγάλο επίτευγμα, όλοι όμως επικεντρώνονται στις πολιτικές διαστάσεις. Η ένταξη της Κύπρου όμως είχε και οικονομική διάσταση, διότι το γεγονός ότι η Κύπρος ανήκει στην ίδια εσωτερική αγορά με την Ελλάδα την καθιστά έναν προνομιακό χώρο ελληνικών εξαγωγών, ελληνικών επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας. Αυτό δεν θα συνέβαινε αν η Κύπρος δεν ήταν κομμάτι της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Επίσης, τεράστια οικονομική σημασία έχει η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007. Νομίζω ότι επειδή το 2008-2009 μπήκαμε σαν χώρα στην δίνη της κρίσης, έχουμε υποτιμήσει τη σημασία αυτής της διεύρυνσης. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, η Ελλάδα βρέθηκε στην ίδια γεωπολιτική και γεωοικονομική συμμαχία με τους βόρειους γείτονές μας. Μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Ελλάδα είχε πάντα βρεθεί σε αντίπαλα στρατόπεδα με τη Βουλγαρία και εν μέρη με τη Ρουμανία μερικές φορές και με τη Γιουγκοσλαβία. Είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως βεβαίως στα 40 χρόνια του ψυχρού πολέμου. Η διεύρυνση λοιπόν που ολοκληρώθηκε το 2007 έθεσε τέρμα στην αποκοπή της Ελλάδας
από τις χώρες εταίρους της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Για πρώτη φορά μπορεί κανείς μέσω της στεριάς, ο δικός, να ξεκινήσει από την Ελλάδα, από την Αθήνα και να φτάσει στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό δεν γινόταν πριν. Είμαστε μία νησίδα. Αυτό, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, δημιουργεί τη δυνατότητα στην Ελλάδα, από απομονωμένη νησίδα που ήταν, να διεκδικεί σήμερα το ρόλο της πύλης προς τις ευρωπαϊκές αγορές για τα προϊόντα, ας πούμε, της Ασίας, της Κίνας. Αυτό δεν θα γινόταν εάν δεν υπήρχε αυτή η εδαφική συνέχεια. Ανέφερα εντάχει δύο παραδείγματα για να μην τα πούμε ότι όλα είναι μαύρα. Νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία έχει πετύχει τα τελευταία 40 χρόνια της μεταπολίτευσης αρκετά σημαντικούς στόχους και η οικονομική διπλωματία. Ελπίζω ότι και εύχομαι να σταματήσει αυτή η ασάφεια που υπήρχε και η οποία παρέλυε επί χρόνια. Και νομίζω ότι τώρα πλέον όλοι συνειδητοποιούν ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να βγει από την κρίση θα πρέπει να δώσει βαρύτητα στην εξωστρέφεια, να δώσει βαρύτητα στην παραγωγή και την εμπορία διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ μας, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να φέρουμε πίσω τους νέους ανθρώπους που έχουν φύγει. Και εκεί βεβαίως η ελληνική διπλωματία και το Υπουργείο Εξωτερικών μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και να συγχαρώ ακόμα μια φορά τον κύριο Τσαρδανίδη για την εξαιρετική συμβολή του σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κούρκουλα. Αγαπητέ Δημήτρη, όταν θα ξαναπάρεις το λόγο, θα ήθελα να. Εγώ μια ερώτηση από τώρα βάζω. Αν ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γιατί πολλές φορές έτσι ήταν, ή τώρα ο αναπληρωτής, μπορεί να κάνει και τις δύο δουλειές. Δηλαδή να είναι και αυτό το βαρύ χαρτοφυλάκιο και ταυτόχρονα να κάνει την οικονομική διπλωματία, που είναι επίσης ένα σοβαρό ζήτημα και άλλος κόσμος τελείως. Και βέβαια να πούμε ότι στο Βαλκανικό, όπως το αναλύει ο κύριος Τσαρδανίδης, βάζει τα πολλά θετικά, υπάρχουν και αρνητικά, από τον τρόπο που κινήθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις τα πρώτα χρόνια, έτσι λίγο πλιατσικολογικά, έως τις αντιδράσεις που υπήρξαν και απέναντι σε μια ελληνική υπεροψία, ας πούμε, από τις ελίτ, τις κρατικές και ιδιωτικές των γειτονικών χωρών, έως την απώλεια του ηγεμονικού ρόλου αναγκαστικά που είχε η χώρα μας και γιατί γίναν μέλη αυτοί όλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και λόγω της αδυναμίας στην οποία έχουμε περιέλθει, ίσως και αυτό αργότερα, αν μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο τώρα στον μόνο προερχόμενο από την κλασική διπλωματία, τον πρέσβη επί τιμή, τον κύριο Χάρη Καραμπαρμπούνη. Υπηρέτησε σε πολλά πόστα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ας διαλέξει ο ίδιος να τονίσει ποια περισσότερο έχουν σχέση με την κουβέντα μας. Και έχουν υποθεί ήδη πάρα πολλά για το Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι, οφείλεται να. Ευχαριστώ πολύ. Δώστε εξήγηση. Ακούγομαι. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω σε ένα αξιόλογο πάνελ και κυρίως για ένα θέμα το οποίο πράγματι, όπως ετώνησε και ο κύριος Κούρκουλας, είναι μοναδικό ως μονογραφία. Ένα άλλο έχω υπόψη μου, τελευταίο, και το μόνο είναι αυτό του κύριου Τσαρδανίδη. Συνεπώς, πολλά συγχαρητήρια για την επιλογή του θέματος αυτού, αλλά και για τη δομή του βιβλίου, η οποία είναι εξαιρετική. Δηλαδή, κάνει το εισαγωγικό κομμάτι για τις διεθνείς σχέσεις, προχωράει στους σκοπούς και τα μέσα της οικονομικής διπλωματίας και το σημαντικότερο απ' όλα κάνει μια μεγάλη διαδρομή για τους φορείς. Αναφέρθηκε ο κύριος Υφυπουργός σε ορισμένες τέτοιες καταστάσεις. Πράγματι, η οικονομική διπλωματία, γενικά οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις, υπήρξαν το αντικείμενο πολλών αντιπαραθέσεων, πολλών υπουργείων. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό το θέμα. Θα ασχοληθώ με μία άλλη πτυχή της οικονομικής διπλωματίας. Απλώς να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα ότι υπήρχε μία συνεχής διελκυστίνδα ανάμεσα σε πόσα υπουργεία καταγράφει ο κ. Τσαρδανίδης, εμπορίου, συντονισμού, ιδίως για την ευρωπαϊκή κοινότητα, εθνικής οικονομίας, οικονομικών, εξωτερικών, που σήμερα έχει καταλήξει, αλλά και πάλι σε ένα σύστημα το οποίο θα το έλεγα μεικτό με την κακή έννοια και όχι με την καλή. Πράγματι, υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα, τα έχω καταγράψει κάπου αλλού, αλλά όχι τώρα. Συνολικά, άλλα υπουργεία, άλλες χώρες μάλλον, δίνουν ένα προβάδισμα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άλλες χώρες δίνουν ένα προβάδισμα στα παραγωγικά υπουργεία, βέβαια είτε με τη μορφή της συνεργασίας ή τη μορφή της αντιπαράθεσης ή της συνδιεκδίκησης. Και άλλα υπουργεία κάνουν ένα μεικτό πρότυπο με ενσωμάτωση των οικονομικών συμβούλων στις δομές του Υπουργείου Εξωτερικών και αυτό όχι μόνο αφορά το κέντρο, αλλά και τις
διπλωματικές μας αρχές στο εξωτερικό. Επομένως, αυτά έχουν ελεγχθεί και δεν είναι και ο σκοπός μου. Εμένα, ο στόχος μου είναι απλώς να τοποθετήσω την οικονομική διπλωματία στην ευρύτερη σήμερα έννοια της παγκόσμιας διπλωματίας. Καταρχάς, να κάνω μια ιστορική έτσι αναφορά, ότι η έννοια ότι οι διπλωμάτες είχαν ένα ξεχωριστό αντικείμενο, το πολιτικό, ήταν και λογικό, αφού υπήρχαν και παλιά εδαφικές διεκδικήσεις, υπήρχε το ανολοκλήρωμα του ελληνικού κράτους, ήταν αδύνατο να ασχοληθούν και με επιμέρους. Αλλά αυτοί οι οποίοι από την αρχαιότητα πιστώνονται την έννοια, ένα κομμάτι της οικονομικής πλατείας, δεν είναι άλλοι από τους προξένους. Οι πρόξενοι ήτανε, ταυτόχρονα είχαν και ένα κομμάτι εμπορικής διπλωματίας. Για να μην πω το ανάποδο. Δηλαδή ότι πρόξενοι διορίζονταν οι έμποροι. Έχουμε την περίπτωση των αδελφών Ράλι στην Οδυσσό. Επειδή λοιπόν είχαν δύναμη και ισχύ και ασφαλώς είχαν μια επιφάνεια στην κοινωνία της περιοχής εκείνης, ταυτόχρονα το ελληνικό κράτος τους διόρισε ως άμεσους πολέμους. Τα θέματα της οικονομικής διπλωματίας και τους φορείς, όχι εσωτερικά, τα έθιξαν, εθίγει το θέμα μάλλον αυτό, στο μεσοπόλεμο διάστημα, όπου είχαμε τα θέματα της σχέσης με το χρυσό, την αποδέσμευση, τη μεγάλη κρίση του 29 και κυρίως τα θέματα του χρέους. Διότι, όπως ξέρουμε, την εποχή εκείνη υπήρχε το γερμανικό χρέος, το οποίο αντιμετωπίστηκε τελικά με την καλύτερη δυνατή ευμένεια. Αυτό το λέω για τις αναγκαίες συγκρίσεις. Αυτοί οι σύμβουλοι, οι πρώτοι οικονομικοί σύμβουλοι, προέρχονταν είτε από το Υπουργείο Οικονομικών, είτε από τις τράπεζες ή από τον ακαδημαϊκό χώρο. Ήταν λοιπόν τρεις κατηγορίες. Ασφαλώς η οικονομική διπλωματία άρχισε να ανθίζει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα αποτελεί ένα τεράστιο κομμάτι της διεθνούς πολιτικής και η σχέση της με την κλασική διπλωματία είναι συνυφασμένη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε, να το πω έτσι, αντιπαραθέσεις και αναλύσεις αν αυτό έχει περισσότερο οικονομικό χαρακτήρα ή πολιτικό. Όλα τα έχουν και τα δύο στοιχεία. Η σημασία για μένα δεν είναι ο τομέας, αν είναι οικονομικός ή διπλωματικός, αλλά σημασία για μένα έχει η βαρύτητα. Εάν ένα γεγονός, έστω πολιτιστικό, έστω έθνης, ένας εμφύλιος φυλετικός πόλεμος, που δεν έχει σχέση με άμεσα οικονομικά συμφέροντα, έχει περισσότερη βαρύτητα, τότε το θέμα δεν είναι ούτε πολιτικό ούτε οικονομικό. Η βαρύτητα λοιπόν του θέματος για μένα έχει τη σημασία. Απλώς για να δείξω το δυσδιάκριτο που αναφέρθηκε προηγουμένως μεταξύ οικονομίας και διπλωματίας, θα σας αναφέρω το κλασικό παράδειγμα που όλοι οι οικονομολόγοι και ιστορικοί αναφέρουν, του περίφημου σχεδίου Marshall. Εκεί έχουμε μία σύγκρουση, συνύφανση και των δύο στοιχείων, και του πολιτικού και του οικονομικού. Βέβαια και οι κυρώσεις είναι τα δύο μέτρα τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα το διπλωμάτη. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται έχουν πάρα πολλές φορές και τους δύο χαρακτήρες. Για το σχέδιο Marshall, οι μεν Αμερικανοί διατείνονταν ότι το εξήγηλαν για να βοηθήσουν πραγματικά την καταραίουσα Ευρώπη. Είναι αληθές αυτό. Οι δε Σοβιετικοί για να ασκήσουν επιρροή στις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού. Εάν το αναλύσετε, όλα τα στοιχεία και έχει άλλες πτυχές, όχι μόνο αυτό. Η Αμερική δεν ενδιαφερόταν μόνο από ανθρωπιστικής πλευράς να σώσει την Ευρώπη, αλλά ενδιαφερόταν να έχει μια Ευρώπη στα πόδια της για να μπορεί να κάνει τις εξαγωγές της. Με ποιον θα τις κάνει? Ένα. Αυτό είναι οικονομικό. Παράλληλα, ενδιαφερόταν η Ουάσιγκτον να μην καταρρεύσουν τα κράτη αυτά της Δυτικής Ευρώπης και πέσουν κάτω από την επίρροη της Μόσχας. Ενώ ενισχυόμενα οικονομικά θα απέφευγαν. Και για τους λίγους που τα γνωρίζουν αυτά, απλώς επισημαίνω ότι την περίοδο την πρώτη μετά τον πόλεμο υπήρχαν δύο ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα τόσο στην Ιταλία όσο και στη Γαλλία. Κανονικά, σε τέτοιο βαθμό που είχαν αποτελέσει και αυτά τα δύο κόμματα μέλη της περίφημης Κομιφόρμ, δηλαδή μιας προπαγανδιστικής σοβιετικής
οργάνωσης που δημιουργήθηκε έτσι, σε απάντηση του σχεδίου Μάρσαλ. Επομένως, εκεί βλέπουμε πόσα στοιχεία και πολιτικά και πολιτικά και οικονομικά συνδέονται στο ίδιο ακριβώς αντικείμενο όπως είναι το σχέδιο Μάρσαλ. Τώρα, για την εμπειρία που ανέφερε ο κύριος Παπαδόπουλος, πράγματι, και αυτό δείχνει το ότι σήμερα η διπλωματία δεν είναι μονήρης. Δεν ξέρω αν είναι πιο υπερέχει ή σε κάποια περίπτωση πιο επικρατεί. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σήμερα οι διπλωμάτες φοράνε πολλά καπέλα. Πάντως το δίκοχο καπέλο, όχι μεταξύ του οικονομικού διπλωμάτη, αν το πάρουμε στενή έννοια, και του διπλωμάτη του κλασικού, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αναφέρω μια προσωπική εμπειρία. Όταν ήμουν επικεφαλής στο ΚΟΡΕΠΕΡ, δηλαδή στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, που στην ουσία ετοιμάζει όλα τα σχέδια οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη της ήταν κυρίως διπλωμάτες. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μέλη ενός διεθνούς οργανισμού, μιας διεθνούς επιτροπής. Άρα έπρεπε, όταν παίρνουμε μια τοποθέτηση, κάναμε μια τοποθέτηση ή όταν κάναμε ένα συμβασμό, να μην στεκόμαστε μόνο στα στοιχεία τα οποία αφορούσαν τη χώρα μας, διότι σας πληροφορώ ότι αν αυτό γινότανε, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έμενε στο 1957. Δεν θα κάνει ούτε μία. Όλα τα κράτη έχουν θέσεις, έχουν διαφορετικές από τα άλλα, αλλά αναγκάζονται, φορώντας το άλλο καπέλο, δηλαδή του πολυμερισμού, αυτό λέγεται, μάλιστα υπάρχει και στα γαλλικά, πολυδημερισμός. Δηλαδή είναι και λαμβάνει υπόψη τις εμέλειες ενός διεθνούς οργανισμού και λαμβάνει υπόψη και τα συμφέροντα της χώρας και κάνει αμοιβαίες υποχωρήσεις ή ανταλλαγές. Κυρίως ανταλλαγές γίνονται. Θα σου δώσω αυτό, θα μου δώσεις εκείνον τον τομέα. Φεύγω και κλείνω με αυτό για την τοποθέτηση της οικονομίας, της οικονομικής διπλωματίας σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. Δεν είναι μόνο η οικονομική διπλωματία την οποία αντιμετωπίζουν. Καταρχάς, τα Υπουργεία Εξωτερικών σήμερα, αν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα έτσι τελείως γεωγραφικό κριτήριο, υφίστανται πιέσεις. Πιέσεις εκ των έσω. Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες, κρατικές, υπουργεία, τα οποία διεκδικούν επίσης θέματα οικονομικά αλλά και πολιτιστικά. Δεν είναι μόνο η οικονομία, είναι και ο πολιτισμός. Υφίστανται πιέσεις εκ των έξω. Τι είναι τα έξω? Είναι οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι έχουν περιορίσει, εν πάση περιπτώσει, ένα κομμάτι της λεγόμενης εθνικής κυριαρχίας. Υπάρχουν πιέσεις εκ των άνω. Τι είναι αυτές? Είναι οι περίφημες συναντήσεις κορυφής. Σήμερα το διαβάζουμε, τα ακούμε στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες, ότι ο τάδε ηγέτης συναντήθηκε με τον τάδε και συμφωνήσανε ότι αυτό είναι μια διπλωματία κορυφής και ασφαλώς και αυτό περιορίζει το πεδίο του Υπουργείου Εξωτερικών. Και έχουμε και την πίεση εκ των κάτω, που σήμερα είναι αξιολογότατη και είναι η περίφημη κοινωνία των πολιτών. Σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε, είτε θεσμικά είτε όχι, πόσοι πολίτες ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα και ασφαλώς τα οικονομικά και τα ανθρωπιστικά και τα του περιβάλλοντος είναι μέσα σε αυτά. Όλες αυτές οι ΜΚΟ, αλλά και άλλες που δεν έχουν αναγνωριστεί. Απλώς οι ΜΚΟ, θέλω να ενημερώσω ότι έχουν και ένα διεθνές στάτους. Δηλαδή, ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών επιτρέπει την αναγνώριση μετά από κριτήρια πάρα πολλών τέτοιων. Τώρα, στην μεταπολεμικά, βεβαίως. Έχουμε τα 10 λεπτά, τα πέρασαν. Έτσι. Τα πέρασαν. Ολοκληρώσαμε. Μισό λεπτό, έχουμε ολοκληρώσει. Ναι. Εντάξει. Εγώ παίζω αυτό τον έχαρο ρόλο. Ναι, το καταλαβαίνω και εγώ το ίδιο θα έκανα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νέους φορείς, νέες ατζέντες στο Υπουργείο. Γενικά στη διπλωματία, δεν είναι μόνο η άμυνα, η οικονομία, περιβάλλον, πολιτισμός. Έχω κάνει μία σταχυολόγηση και έχω βρει ότι υπάρχουν σήμερα 75 είδη με υποκατηγορίες διπλωματίας. Όλα, δεν το φανταστείτε, τι εκκλησιαστική, τι δεν είναι μόνο η οικονομική. Αυτό θέλω να πω για να έχουμε και μία αίσθηση της οικονομίας. Τι γίνεται σήμερα, και τελειώνω με αυτό. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι μία πρόσμιξη των στοιχείων και άλλοτε μεν κάθε είδος παραμένει, έτσι να το πω καθαρό, εμώ αν επιτρέπετε, και κάθε
άλλο αναμηνύεται με άλλα είδη και σχηματίζει ένα καινούριο. Γι' αυτό και θα δείτε στη διεθνή βιβλιογραφία ότι η διπλωματία χαρακτηρίζεται ως εναλλακτική, ως διαδραστική, δηλαδή αλληλεπίδραση, ακόμα και ως υβριδική. Προβάδισμα πάντως έχει η βαρύτητα και όχι το είδος. Με δύο λόγια, παρά τη συρρήκνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η διπλωματία ως τέχνη, ως επιστήμη, ως θεσμός διεθνής, κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρέσβη. Και ο λόγος τώρα στον κύριο Ιωάννη Τζεν, ο οποίος υπήρξε πληρεξούσιος υπουργός Α, δηλαδή στην οικονομική διπλωματία, αλλά από τον άλλο δρόμο. Τον δρόμο των οικονομικών υπουργείων, αλλά και άλλων φορέων μη κρατικών που έχουν σχέση με την οικονομική διπλωματία. Ναι. Αλλά από όσο έχω δει και γνωρίζω, υπήρξε και πολυγραφότητα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Μέσα στο βιβλίο του κυρίου Τσαρδανίδη υπάρχει, ας πούμε, από τη δική του μελέτη και δουλειά, μία διάκριση μεταξύ των άλλων πολλών, ότι υπάρχουν δύο μοντέλα για την οργάνωση της οικονομικής διπλωματίας, ο αγγλοσαξονικός και ο λατινικός δρόμος, τρόπος. Δεν ξέρω αν μας το εξηγήσετε και αυτό μεταξύ των άλλων. Σε εσάς ο λόγος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οίκο Παπαζήση και τον εκδοτικό οίκο Ιαννό για την έκδοση του βιβλίου και για την φιλοξενία του. Και να συγχαρώ βεβαίως τον συγγραφέα, τον κύριο Σαρδανίδη, τον οποίο τον γνωρίζω αρκετά χρόνια και ξέρω πολύ καλά πόσο αόκνος έχει εργαστεί στο τομέα αυτό. Ο συγγραφέας βαθύς γνώσης των διεθνών οικονομικών θεμάτων, με πλούσια εμπορική επιστημονική εμπειρία, εξετάζει πλουραλιστικά στο πόνημά του την οικονομική διπλωματία τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο. Έτσι, το αξιολογώντα το βιβλίο, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω κόμπακτ επιστημονική εργασία υψηλότατου επίπεδου. Σελίδες του αναγνώστης διαπιστώνει πλειάδα νοημάτων, διδαγμάτων, συμπερασμάτων και πολυτίμων στοιχείων σε όσους ασχολούνται με τις διεθνείς οικονομικές εμπορικές σχέσεις, την οικονομική διπλωματία και φυσικά τους οικονομικούς διπλωμάτες. Η διαχρονική αναφορά του στην εξελικτική πορεία της οικονομικής διπλωματίας, την οποία αναλύει ο συγγραφέας, είναι τόσο περιεκτική γνώσεων και ενιών που για τον εκολαπτώμενο οικονομικό διπλωμάτη, αλλά και για τον υπηρετούντα σήμερα, είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών είτε στις πρεσβείες μας, αποτελεί πηξίδα ορθολογικής προσφοράς του στο διεθνές οικονομικό εμπορικό γίγνεσθε. Ο συγγραφέας με γλαφυρό τρόπο αναλύει λεπτομερώς, πρώτον, ποιος ο ρόλος σήμερα της οικονομικής διπλωματίας διεθνής πολιτικονομικές ανακατατάξεις εξελίξει στον παγκόσμιο. Ποια είναι η γενεσιουργός αιτία των ανακατάξεων αυτών. Πώς επηρεάζεται η διπλωματία από τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και στο εμπόριο. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αρπρόσωπης τακτικής, εμπάργκο, εμπόριο μεταξύ τρίτων χωρών κτλ. Εκεί θα κάνω μια αναφορά και θα πω ότι μέσα στις αρμοδιότητες του οικονομικού διπλωμάτη είναι όπως έχει όλες τις μορφές των οικονομικών εμπορικών σχέσεων που πολλές φορές είναι αντίθετες με τις διεθνείς συμβάσεις, τις διεθνείς υποτροπές να μην επιτρέπονται κάποιες οικονομικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων χωρών, όπως σήμερα υπάρχει το εμπάργκο για την Ρωσία ή το αντίστοιχο της Ρωσίας για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Και όμως υπάρχουν τρόποι που αυτό μπορεί να παρακαμφθεί, αφού είναι γνωστόν ότι διάφορες χώρες και μάλιστα αναπτυγμένες εξάγουν διάφορα προϊόντα μέσω χωρών που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας μια επιπλέον αξία, το added value που λέμε, για να πάρει ένα προσωπικό προελεύσιο στο προϊόν αυτό και μετά να προωθηθεί στη Ρωσία. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε το κενό του εμπάργκο και βλέπετε ότι ενώ υπάρχουν για μας, για την Ελλάδα, διάφοροι προορισμοί για τις φράουλες, για τα προϊόντα διάφορα, τα μικρής αξίας, ροδάκινα, πορτοκάλια, τα πάντα, βλέπετε ότι ο μηχανικός σκοπισμός, ο γερμανικός παραδείγματος χάρη, πηγαίνει στο Μίνσκ και μετά πηγαίνει στη Ρωσία. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα παρακολουθεί ο οικονομικός διπλωμάτης και πριν αναφέρεται εδώ όντως. Θα ήθελα να μιλήσω για το, όπως αναφέρει και ο κύριος Τσαρδανίδης, για τα συστήματα που επικρατούν σήμερα για την οικονομική διπλωματία και εκεί υπάρχει το γλωσσοξονικό και το λατινικό σύστημα. Και στο μένα γλωσσοξονικό σύστημα που ακολουθούν κάποιες χώρες, με πρώτη το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οικονομικοί διπλωμάτες φυσικά υπάγονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά υπάρχει μια διαφορά, ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός οικονομικού διπλωμάτη και πολιτικού διπλωμάτη ή μορφωτικού διπλωμάτη προξένου.
όλοι οι διπλωμάτες κάνουν ένα rotation, ένα κύκλο και υπηρετούν σε διάφορες χώρες, πολλές φορές με διαφορετικό ρόλο. Μπορεί να είσαι σήμερα εμπορικός ακόλουθος στην Αυστραλία, από την Αγγλία και μετά να είσαι στην Ισπανία μορφωτικός ή μετά να είσαι πολιτικός κλπ. Γιατί θέλει το κράτος να έχεις γενική γνώση όλων των θεμάτων με τα οποία ασχολείται μία πρεσβεία. Και δεν μπορεί να είσαι άσχετος, αν αύριο βρεθεί σε κάποιο κύκλο, σε μία πρεσβεία που υπηρετήσει, ρωτήσει για κάποιο οικονομικό θέμα, να πεις δεν ξέρω, ρωτήσω τον οικονομικό ακόλουθο. Αυτά είναι λιγάκι περίεργα. Αυτό λοιπόν είναι το εξωτερικό σύστημα, το οποίο ακολουθούν πολλές χώρες. Νομίζω ότι λίγο πολύ εμείς, άλλο αν έχουμε διαχωρίσει πλέον τον οικονομικό διπλωμάτη από τον πολιτικό, εφαρμόζεται και στη χώρα μας και είναι εδώ και μερικά χρόνια που εφαρμόζεται και στην Ιταλία αυτό το σύστημα. Υπάρχει το λατινικό σύστημα το οποίο εφαρμόζει βασικά η Γαλλία. Οι οικονομικοί διπλωμάτες είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στο Ministério de Commerce, δηλαδή στο Υπουργείο του Εμπορίου, από το Ministério de Finanças του Υπουργείου Οικονομικών, και αποτελούν μια κοινή γενική διεύθυνση, η οποία λέγεται DRE, Direction Générale du Commerce Extérieur, και εκεί αποστέλλονται σε διάφορες πρεσβείες και έχουν την ευθύνη για την όλη οικονομική διπλωματία της Γαλλίας. Υπάρχει ένα άλλο σύστημα, το οποίο όπως έχει η Φιλανδία, όπου επιλέγονται κάποια καταξιωμένα στελέχη διαφόρων εταιριών μεγάλου ελληνικούς ή ακόμη και από μιλητήρια διάφορα στελέχη υψηλού επίπεδου, τα οποία κάνουν μια σύμβαση με το κράτος να υπηρετήσουν κάποια χρόνια ως οικονομικοί διπλωμάτες σε κάποια χώρα λόγω της εμπειρίας τους, των γνώσεών τους και των ικανοτήτων τους, με ιδιαίτερο συμβόλο. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά σενάρια και πολλοί τύποι οικονομικής διπλωματίας. Εμείς έχουμε επιλέξει το σενάριο περισσότερο, θα λέγαμε, το Άγγλο-Σαξονικό σήμερα, παρόλες τις περιπέτειες, τις παλαινοδίες που έχει περάσει ο κλάδος, διότι πέρασε Υπουργείο Εμπορίου, Υπουργείο Ειδικής Οικονομίας, Υπουργείο Εξωτερικών, επί δικτατορίας ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών και μετά, όταν έγινε η νέα κυβέρνηση και η αποκατάσταση της Δημοκρατίας, τότε ξαναμεταφερθήκαν στο Υπουργείο Εμπορίου. Και τότε ο Υπουργός Κανερόπουλος είχε πει ότι επαναφέρω την έγκλη στο Υπουργείο Εμπορίου. Δηλαδή, αποτελούσε, αν θέλετε, θα το έλεγα ένα βιλαέτιο του καθενός που μπορούν να βάλει τους οικονομικούς διπλωμάτες για να κάνει τη δουλειά του. Αυτά θα πρέπει να περάσουν και θα πρέπει ίσως να εξετάσουμε πλέον δυναμικά πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε περισσότερους οικονομικούς διπλωμάτες και να μην τους θεωρούμε υπαλλήλους δευτέρας κατηγορίας, γιατί αυτό είναι πραγματικά σφάλμα για την προώθηση των οικονομικών εμπορικών συμφερόντων της χώρας μας. Έτσι, το κύρος του οικονομικού διπλωμάτη πρέπει να είναι ισχυρό και για ένα λόγο ακόμη. Ο οικονομικός διπλωμάτης δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει μονάχα, μόνο επαφές με τις αρχές της χώρας ή με τους φορείς της οικονομικής χώρας. Θα κάνει επαφές και με την αγορά. Συγχωρέστε με τη λέξη, με την πιάτσα. Οφείλει να κάνει έρευνα πλήρη και να μεταφέρει τα σωστά μηνύματα στην χώρα του για να μπορούν οι οικονομικοί παράγοντες της χώρας του να προωθήσουν τα συμφέροντά τους στη χώρα στην οποία αυτός είναι διεπιστευμένος. Και θα πρέπει ακόμη να κάνουμε και ένα διαχωρισμό. Ο οικονομικός διπλωμάτης να ασχολείται αποκλειστικά, όπως έχει περάσει σε πολλούς η αντίληψη, με τις εξαγωγές. Είναι τραγικό λάθος. Ο οικονομικός διπλωμάτης θα χειριστεί οικονομικά θέματα, θα κάνει παραστάσεις και στα οικονομικά υπουργεία για να προασπίσει κάποια οικονομικά συμφέροντα. Ο οικονομικός διπλωμάτης θα προωθήσει όλες τις πρωτοβουλίες που άπτονται των επενδύσεων, των μικρών επιχειρήσεων, της μεταφοράς τεχνολογίας, των συμπαραγωγής, των υπεργολαβιών, του τουρισμού, της παθητικής και ενεργητικής τελειοποίησης, η οποία τις ημέρες μας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, που τι σημαίνει αυτό, ότι μπορούμε να εξάγουμε ένα προϊόν σε μια ημικατεργασμένη κατάσταση και στη χώρα που πάει να έχει μια προστιθέμενη αξία, το added value, από εκεί πέρα να φύγει ξανά για μια άλλη τρίτη χώρα, έχοντας πλέον το πιστοποιητικό προέλευση της χώρας αυτής και να τύχει καλύτερης τύχης. Παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε τη Ρωσία σήμερα. Μπορεί να φύγει σήμερα, όπως έχει γίνει, γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα. Μπορεί να φύγει σήμερα μια ποσότητα ζυμαρικά σε καρτόν και να πάει στη Σερβία, εκεί να γίνει σε μικρότερα κομμάτια, να πάρει το πιστοποιητικό προέλευσης του φορτίου ως σερβικό, αλλά με την ένδειξη origin ελληνικό, ελληνική, και εκεί να πάει στην Ρωσία, όπου εκεί έχει και το προνόμιο να έχει χαμηλότερο δασμό μέχρι 1% λόγω σερβικής προέλευσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ευκαιρίες παρουσιάζονται. Και αυτά μπορούμε να τα κάνουμε εμείς. Εννοώ οι οικονομικοί διπλωμάτες, αυτά πρέπει να τα προωθήσουν και δεν είναι μόνο οι εξαγωγές των προϊόντων. Είναι και η κατασκοπή ακόμη. Να δούμε τι κάνει ο ανταγωνιστής των ελληνικών προϊόντων ή
της προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα του, τα οποία αυτά εμείς πρέπει να τα περάσουμε στη χώρα μας, για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε και να γίνουμε και εμείς ανταγωνιστικοί. Βλέπετε λοιπόν ο ρόλος του οικονομικού διπλωμάτη είναι ευρύς. Είναι πάρα πολύ σημαντικός και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει τα αυτιά του και τα μάτια του ανοιχτά για να μπορεί να περνάει τα μηνύματα στην κεντρική υπηρεσία και εκεί πρέπει να έχει απόλυτα τη συμπαράσταση και τη στήριξη των αρχών των πρεσβευτικών αλλά και του ίδιου του Υπουργείου του. Μέσα στα πλαίσια της διπλωματικής, της οικονομικής διπλωματίας είναι ασφαλώς και αν θέλετε η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που άπτονται των εκθέσεων των διεθνών ή των οικονομικών αποστολών, που αυτές πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα, διότι μέχρι σήμερα δεν είναι και τόσο ασφαλή τα μέσα που διατίθενται για αυτές τις αποστολές και πολλές φορές δεν έχουν το προστοκόμενο αποτέλεσμα λόγω της λυπάμαι από τη λέξη κακουργονωσιάς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα πρόβλημα που άπτεται των υπουργικών αποφάσεων και της εξωτερικής οικονομικής εμπορικής πολιτικής της χώρας. Κύριε Τζέννη, είναι τα 10 λεπτά που λέγαμε. Τελειώνω αμέσως. Οικονομική αστάθεια, οικονομικές επιρροές, όπως λέει και ο Πολατσέκ, υποστηρίζουν ότι η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων μειώνει την πιθανότητα συγκρούσεων. Και σε αυτό έχει δίκιο. Αγαπητοί μου, το εμπόριο και η οικονομία ενισχύει τις καλές σχέσεις των χωρών. Οι Αγγλοσάξονες έχουν ένα σλόγγαν και λένε «Uniting the world through trade». Ενώνουμε τον κόσμο μέσω του εμπορίου. Και σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο. Και βλέπετε εκεί πόσο έχουν αυξήσει την πολιτική του διπλωματία χώρες όπως η Κορέα, όπως η Ταϊβάν, που εκεί είναι όλη τους η διπλωματία, στο οικονομικό εμπόριο. Τέλος, θέλω να πω για τις πρεσβείες μας, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους όρους, τους χώρους της πρεσβείας, σαν ένα executive office, σαν ένα χώρο που θα μπορούν οι εξαγωγείς να κάνουν διαπραγματεύσεις και να δείτε το κύρος στους ξένους που έρχονται για τις διαπραγματεύσεις, ότι αυτά όλα καλύπτονται από το επίσημο κράτος. Εδώ κάνω μια επενθύμηση ότι κάποτε επιπρέσβειος Ροκοφίλου στο Παρίσι έγινε, παρακαλώ, μέσα στην πρεσβεία στα σαλόνια, πασαρέλα με έκθεση πρέτα-πορτέ του Πολατόφ και είχε φοβερή απήχηση. Πρέπει να καταλάβουμε κάποτε, όπως εδώ ο Ολλανδός πρέσβης πήγαινε στο Υπουργείο Εμπορίου και έκανε ολόκληρη φασαρία ο πρέσβης για τα γάλατα τα Ολλανδικά, εάν πρέπει να εισάγονται ή να μην εισάγονται. Δεν θέλω να πάρω το περισσότερο ρόλο σας. Απλώς θέλω να πω και ένα θεσμό ο οποίος θα μπορούσε να γίνει και το οποίο δεν ξέρω αν το αναφέρετε, δεν το προσκαλώ, κύριε Τζαρδανίδη. Υπάρχει ο θεσμός των επιτήμων εμπορικών ακολούθων σε χώρες που δεν έχουν διπλωματικές εκπροσωπήσεις. Και εκεί μπορεί να υπάρχουν ομογενείς Έλληνες με πλούσια εμπορική δραστηριότητα και όπως αναφέρθηκε από τον Πολωνίτσαντα, όπως ήταν στην Οδυσσό που υπήρχαν οι Ράλιτες κτλ. Στην Ουκρανία, νομίζω. Έτσι έχουμε κι αλλού Έλληνες επιχειρηματίες που μπορούν να εκπροσωπήσουν θαυμάσια την Ελλάδα. Θα ήθελα να πω ότι θα χαρακτήριζα το παρόν βιβλίο του κ. Τζαρδανίδη ως ένα πολύτιμο εγκόλπιο, ένα θησαυρό γνώσεων, όχι μονάχα για τους οικονομικούς διπλωμάτες, αλλά και για όλους αυτούς που ασχολούνται με τις διεθνείς οικονομικές εμπορικές σχέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στον κύριο Στέργιο Παπανάση, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο εξ όσων γνωρίζω το ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο είχε και σχέση με αυτό που συζητάμε. Όχι μόνο, αλλά έχετε ασχοληθεί και με αυτά τα ζητήματα, έτσι. Θέσατε ποιο θέμα, μια. Λέω, το έργο σας, το ακαδημαϊκό, είχε και με αυτό το τομέα σχέση. Ναι, ναι, όχι μόνο, και άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Διάβασα με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον το νέο βιβλίο του καθηγητή Τζαρδανίδη. Η αξιολόγησή μου στηρίζεται φυσικά στο περιεχόμενο του βιβλίου και στις εμπειρίες που έχω αποκτήσει ασκώντας στην πράξη καθήκοντα οικονομικής διπλωματίας στη δεκαετία του 80 στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, που είχε τότε την ευθύνη συντονισμού και χάραξης της στρατηγικής στον τομέα της οικονομικής διπλωματίας, και διδάσκοντας το μάθημα της οικονομικής διπλωματίας για πολλά χρόνια στην Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ο καθηγητής Τζαρδανίδης πραγματεύεται την οικονομική διπλωματία σε συνάρτηση με ένα ευρύτατο
φάσμα θεμάτων διεθνούς πολιτικής οικονομίας, διεθνών οικονομικών και πολιτικών σχέσεων, διεθνών οργανισμών και συμφωνιών, καθώς επίσης και σε συνάρτηση με τις νεότερες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία προς την κατεύθυνση της, της παγκοσμιοποίησης των περιφερειακών ενώσεων, των οικονομικών ενώσεων, του πολυκεντρισμού κλπ. Κλπ. Η ανάλυση του είναι πολύπλευρη και αντικειμενική, θα έλεγα. Αναφέρεται στις περισσότερες θεωρίες που σχετίζονται με την οικονομική διπλωματία. Το βιβλίο του χαρακτηρίζεται από κριτικό πνεύμα αλλά και από συνθετικό πνεύμα. Και ένα από τα χαρίσματα του βιβλίου είναι ότι δεν περιορίζεται στη διάγνωση των προβλημάτων, αλλά προχωράει πολλές φορές ή σε κάποιες περιπτώσεις και στη διατύπωση προτάσεων για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, προτάσεις με τις οποίες τις περισσότερες τουλάχιστον συμφωνώ και εγώ, για να μην μακρηγορήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αναφέρει πολλούς ορισμούς για την οικονομική διπλωματία και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι υιοθετεί τελικά τον όρο οικονομική διπλωματία με την ευρύτερη έννοια, με πολλές πτυχές. Αναφέρει τρία στοιχεία, παραδείγματος χάρη στα συμπεράσματα, στο τέλος, τρεις πτυχές δηλαδή της οικονομικής διπλωματίας. Με την ευρύτερη έννοια περιλαμβάνει όλες τις μορφές της οικονομικής διπλωματίας, δηλαδή όχι μόνο την εμπορική, την κλασική μορφή της διπλωματίας, την εμπορική, αλλά και πιο σύγχρονες, δυναμικά αναπτυσσόμενες μορφές οικονομικής διπλωματίας, όπως είναι η χρηματοπιστωτική διπλωματία, όπως είναι η διεθνής επιχειρηματική διπλωματία που ασκούν κυρίως οι πολυεθνικές εταιρείες, πολλές από τις οποίες δυστυχώς έχουν μεγαλύτερη οικονομική ισχύ και μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα από χώρες μικρού και μεσαίου μεγέθους όπως έχουμε εμείς. Είναι ένα από τα προβλήματα δηλαδή της παγκόσμιας οικονομικής διπλωματίας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Αναφέρεται στη διμερή και στην πολυμερή διπλωματία και χαίρομαι ιδιαίτερα και γι' αυτό, γιατί ενώ η πολυμερής οικονομική διπλωματία, οι πολυμερείς οργανισμοί, οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις είναι ένα από τα, επιτεύγματα της παγκόσμιας οικονομικής διπλωματίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τώρα απειλείται από τον κίνδυνο μονομερών ενεργειών στις οποίες προβαίνουν διάφορες κυβερνήσεις, για να μην αναφέρω συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Η ανάλυση της οικονομικής διπλωματίας είναι πολύπλευρη. Ασχολείται, όπως υπόθηκε, τους σκοπούς και, και τα μέσα της οικονομικής διπλωματίας, τα οποία τα προσδιορίζει με σαφήνεια. Αφιερώνει δύο κεφάλαια στο σύστημα οργάνωσης και άσκησης της οικονομικής διπλωματίας και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη περίπτωση στο τέλος για την άσκηση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας στα Βαλκάνια. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια εφαρμοσμένη οικονομική διπλωματία και πολύ χρήσιμη, γιατί περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία. Θα ήθελα στη συνέχεια να σταθώ σε τρία ή τέσσερα επίμαχα θέματα. Κάποια από αυτά τέθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Θα ήθελα να πω και τη γνώμη μου και να συζητήσουμε ίσως πάνω σε αυτά τα θέματα. Τα τρία από αυτά αφορούν το σύστημα οργάνωσης και άσκησης της οικονομικής διπλωματίας. Συμφωνώ με την διαπίστωση του αξιότιμου κ. Υφυπουργού ότι δεν υπάρχει ιδανικό σύστημα οικονομικής διπλωματίας. Υπάρχουν τρία βασικά συστήματα, το αγγλοσαξονικό, το λατινικό και το μεικτό σύστημα που παντρεύει κάποια στοιχεία και από τα δύο προηγούμενα. Και τα τρία μπορεί να είναι αποτελεσματικά και μη αποτελεσματικά. Και αν αποτελεσματικά, αυτό εξαρτάται από άλλους παράγοντες. Δηλαδή, εξαρτάται από την
ισχύ της οικονομίας που διαθέτει μια χώρα, από την ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα που έχει, από τα στελέχη και την κατάρτισή τους, τα στελέχη που ασκούν την οικονομική διπλωματία. Το δεύτερο επίμαχο θέμα είναι, αφορά το θέμα που αναφέρθηκε εδώ, δηλαδή ποιοι ασκούν ή πρέπει να ασκήσουν την οικονομική διπλωματία. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το θέμα είναι αποκεντρωμένο, θα έλεγα. Δηλαδή, πάρα πολλοί φορείς ασκούν οικονομική διπλωματία, αρχίζοντας από την κυβέρνηση, τα υπουργεία, τις υπηρεσίες των υπουργείων, τους διπλωμάτες ασφαλώς, και φτάνοντας μέχρι τους επιχειρηματικούς φορείς, τα εμπορικά, βιομηχανικά επιμελητήρια, οργανισμοί όπως είναι ο ΣΕΒ, ασκεί πολύ σημαντική οικονομική διπλωματία. Το ξέρω γιατί πήγαινα εκεί τους φοιτητές μας για κάποια πρακτική εξάσκηση και παίρνανε πολύ σημαντικές εμπειρίες πώς ασκείται σε αυτό το επίπεδο το επιχειρηματικό ή το επιχειρησιακό των επιχειρήσεων, δηλαδή η οικονομική διπλωματία. Θα αναφέρω ίσως αργότερα δύο παραδείγματα. Συνεπώς η άσκηση γίνεται αποκεντρωμένα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο σε κάθε χώρα που καθορίζει τη στρατηγική της οικονομικής διπλωματίας, τους στόχους και τα μέσα επίτευξής τους σε εθνικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, σε πολλές χώρες είναι το Υπουργείο Εξωτερικών και σε εμάς σε αυτή τη φάση, αν όχι και ολοκληρωμένα. Μπορεί να είναι ένα ισχυρό οικονομικό υπουργείο ή μπορεί να είναι και μια πρόταση που διατυπώνει στο βιβλίο ο Τσαρδανίδης, δηλαδή ένα όργανο δίπλα στον Πρωθυπουργό. Για τις χώρες δηλαδή που παίζει καθοριστικό ρόλο η οικονομική διπλωματία, που έχουν ανοιχτές οικονομίες, δηλαδή που εξάγουν το 50, 60, 70% του ΑΕΠ, αξίζει ίσως να υπάρχει ένα τέτοιο ισχυρό όργανο. Αυτό όμως εξαρτάται από τις ιδιομορφίες που έχει η κάθε χώρα και από τις δυνατότητες. Το τρίτο θέμα είναι επίμαχο θέμα. Αν οι διπλωμάτες πρέπει να είναι πολυδιάστατοι, generalists, χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση, ο Τσαρδανίδης, δηλαδή ειδικοί και στα οικονομικά θέματα αλλά και σε άλλα θέματα της διπλωματίας, να έχουν γενικές γνώσεις, ή πρέπει να είναι άνθρωποι με εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν τομέα, σε ένα προϊόν ή σε έναν κλάδο. Η άποψή μου πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι οι μεγάλες χώρες έχουν την πολυτέλεια να έχουν πολλούς εξειδικευμένους διπλωμάτες. Δηλαδή μια Αμερικανική πρεσβεία, η οικονομική αποστολή στην Ελλάδα ή κάπου ακόμη περισσότερο στη Γερμανία, σε μια μεγάλη χώρα ή στην Κίνα, μπορεί να έχει εξειδικευμένο διπλωμάτη, οικονομικό διπλωμάτη, για την ναυτιλία, για το εμπόριο, για τη βιομηχανία, για το περιβάλλον, για πολλά θέματα. Μια μικρή χώρα όμως, σαν την Ελλάδα, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Δηλαδή πρέπει να έχει περισσότερους πολυδιάστατους διπλωμάτες που να γνωρίζουν και τα οικονομικά και τα άλλα θέματα. Αλλά όλοι οι οικονομικοί διπλωμάτες πρέπει να έχουν μια πολύ καλή κατάρτιση στα διεθνή οικονομικά, στις διεθνείς οικονομικές πολιτικές σχέσεις. Και θα έλεγα στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι χώρες πρέπει να εκπροσωπούνται από οικονομολόγους υψηλών προδιαγραφών, θα έλεγα, υψηλής κατάρτισης, πολύ σημαντικό με
με διδακτορικά, με κύρος δηλαδή, με εμπειρίες στην έρευνα αυτών των θεμάτων και στη διδασκαλία. Τα 10 λεπτά, οπότε εσείς δύο για να ολοκληρώσετε. Τελειώνω. Φτάνω τώρα στο τέταρτο θέμα, δηλαδή, επίμαχο, σχετίζεται με την βαλκανική μας πολιτική. Νομίζω ότι η Ελλάδα άσκησε μια γενικά σωστή βαλκανική πολιτική προς τα Βαλκάνια και οικονομική διπλωματία, ισχυροποίηση της θέσης της, σήμερα δηλαδή οι σχέσεις μας οι οικονομικές και θα έλεγα και οι πολιτικές με τις βαλκανικές χώρες είναι σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι απαλλαγμένη από κάποια προβλήματα. Και αναφέρω δύο ερωτήματα ίσως για συζήτηση. Σε ποιο βαθμό είναι μόνιμες αυτές οι θέσεις και τα μερίδια αγοράς που έχουμε κατακτήσει στις βαλκανικές αγορές? Εδώ υπάρχουν αντιφατικές εμπειρίες. Αναφέρω δύο παραδείγματα. Το ένα αφορά τον ΟΤΕ, που γνώριζα από κοντά, γιατί στα μέσα της δεκαετίας του 90 είχα την τιμή να ασκώ καθήκοντα Προέδρου του ΟΤΕ και τότε κάναμε το μεγάλο άνοιγμα προς τις βαλκανικές χώρες και άλλες χώρες, πέρα από την ίδρυση της COSMOTE και από την επίσβευση της διαδικασίας ψηφιοποίησης του συστήματος κλπ. Ενισχύσαμε την εξωστρέφεια του ΟΤΕ αγοράζοντας το 54% του ρουμανικού ΟΤΕ της ROM Telecom, το 20% του σερβικού ΟΤΕ και ιδρύοντας θυγατρικές εταιρείες κίνητης τηλεφωνίας στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία και στην Αλβανία. Η μία περίπτωση είναι αυτή. Εμπειρία και εμπειρία άσκησης οικονομικής διπλωματίας σε επιχειρηματικό επίπεδο. Η άλλη εμπειρία που είναι αντιφατική είναι οι τραπεζικές δραστηριότητες στις βαλκανικές χώρες. Όλες οι τράπεζες οι μεγάλες και η Εθνική και η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα η Eurobank δημιούργησαν πολύ ισχυρές θέσεις στα Βαλκάνια εκείνη την περίοδο, δημιουργώντας καταστήματα σε όλες αυτές τις χώρες και δημιουργώντας μάλιστα και θυγατρικές τράπεζες. Εκεί έχουμε όμως μια υπαναχώρηση. Δηλαδή έχουμε απώλεια θέσεων και μεριδίων στην αγορά. Πού οφείλεται αυτό, είναι ένα πρόβλημα. Συνοψίζοντας, νομίζω ότι το βιβλίο, το νέο βιβλίο του καθηγητή Τσαρδανίδη καλύπτει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγχειρίδιο και στην Διπλωματική Ακαδημία αλλά και σε κάποια τμήματα διεθνών οικονομικών σχέσεων γιατί δίνει μια ολοκληρωμένη συνολική εικόνα για την οικονομική διπλωματία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και ο λόγος στον συγγραφέα. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, γιατί νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να γίνει ένας διάλογος, μια συζήτηση. Δύο πράγματα θέλω να πω μόνο. Γιατί και αυτό το βιβλίο και τι επιδίωξα με αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε με αφορμή 2-3 γεγονότα. Το ένα είναι στο Ρέθυμνο καλοκαίρι του 2007, μετά από ένα συνέδριο που κάναμε για τις ευρωμεσογειακές. Ένας συνάδελφός μου, ο οποίος ασχολείται με ένα άλλο είδος διπλωματίας κοινοβουλευτικής, μου λέει, αφού διδάσκεις τόσα χρόνια στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο μάθημα αυτό, και μερικοί από τους παλιούς μαθητές κάνουν καριέρα τώρα σοβαρή ως οικονομικοί διπλωμάτες, μερικοί από αυτούς είναι εδώ. Γιατί δεν γράψεις και ένα βιβλίο για την οικονομική διπλωματία? Αυτό ήταν το πρώτο κίνητο. Το οποίο πέρασαν 10 χρόνια φυσικά μέχρι να καταλήξει σε σελίδες. Το δεύτερο ήταν στη Γρανάδα, όπου το Ίδρυμα Γκομπαρτσόφ είχε κάνει πάλι για την Μεσόγειο ένα συνέδριο και εκεί μιλούσαμε πολλούς διπλωμάτες με τους οποίους άρχισα να μιλάω για την οικονομική διπλωματία και μου είπαν ότι ξέρεις το 80% του χρόνου μας όταν τους ρώτησα, το αφιερώνω σε οικονομικά ζητήματα. Και από τότε έχω αυτή τη συνήθεια να ρωτάω τους πρέσβεις πόσο τις 100% του χρόνου σας αφιερώνεται. Δεν έχει πέσει κάτω από το 80% από τότε.
Και με αυτό προσπάθησα να... δύο πράγματα βασικά να παντρέψω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κατορθωτό, αν έγινε κατορθωτό. Το ένα είναι το ακαδημαϊκό σκέλος με το οποίο έχω ασχοληθεί με τη διεθνή πολιτική οικονομία αλλά και με την ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, όπου τόσο από πλευράς μεθοδολογίας και προσέγγισης όσο και θεωρητικά μπορούν να συνδυαστούν ούτως ώστε να αναλύσεις το ζήτημα της οικονομικής διπλωματίας. Το ένα παράδειγμα είναι το διεθνές οικονομικό σύστημα από την πλευρά της διεθνής πολιτικής οικονομίας και μάλλον τώρα πολλοί τη λένε παγκόσμια πολιτική οικονομία. Και το άλλο είναι ο τρόπος λήψης αποφάσεων. Και ο τρόπος λήψης αποφάσεων για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γι' αυτό ακριβώς έβαλα και αυτό το ιδιαίτερο κεφάλαιο για την οργάνωση της οικονομικής διπλωματίας. Τι επιδιώκεται με αυτό το βιβλίο? Να καλυφθεί ίσως ένα κενό, να παντρέψει ακριβώς αυτή την θεωρητική ενατένιση των πραγμάτων, γιατί εμείς οι ακαδημαϊκοί, αυτοί που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια, θεωρούμε ότι η θεωρία παίζει μεγάλο ρόλο γιατί βλέπεις το σύνολο. Πολλές φορές βέβαια πετάς στα σύννεφα χωρίς να είσαι προσγειωμένος. Από την άλλη μεριά σε βοηθάει να δεις αρκετά ικανοποιητικά και να συμπληρώσεις τα τετραγωνάκια που έχεις κάνει στο puzzle για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεις. Και το δεύτερο είναι η ελληνική πολιτική κατάσταση, που η ανάλυση εξωτερικής πολιτικής μπορεί να σε βοηθήσει να δεις αυτό το πράγμα. Και αυτό με ένα τρίτο στοιχείο που ήταν η οικονομική κρίση, και όπου ειλικρινά περίμενα ότι εξαιτίας οικονομικής κρίσης θα έχουμε μια διαφορετική αντίληψη και μια άλλη αναδιάρθρωση του οικονομικού μοντέλου της χώρας, θεωρητικά το λέμε, αλλά στο επίπεδο της οικονομικής διπλωματίας, με μεγάλη μου θλίψη, αυτό δεν συνέβη. Ίσως το αντίθετο έγινε, απόπειρες διαφόρων, θα έλεγα, ομάδων ή και προσώπων που και η ελληνική βιβλιογραφία το αποδεικνύει αυτό, να επιδιώκουν σαν ομάδες πίεσης κατά κάποιο τρόπο να θέσουν την προσπάθεια προς Α κατεύθυνση ή στη Β κατεύθυνση. Και αυτό ήταν το τρίτο στοιχείο. Και γι' αυτό έβαλα το case study αυτό μέσα από τη θεωρητική ανατένιση της ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής. Αλλά αυτό συμπληρώθηκε με ένα άλλο, ας πούμε, πιο success story, κατά τη γνώμη μου, το οποίο είναι η βαλκανική παρουσία. Βέβαια, παιδί, που είχα την τύχη μέσω του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων να παρακολουθήσω αυτή την εκστρατεία για τα Βαλκάνια, στα πρώτα χρόνια ήταν ένα γιουρούσι. Και θυμάμαι την ντροπή ένιωσα γύρω στο 1995, όταν στη Βουλγαρία έγινε ένα συνέδριο και η εκπροσώπηση των Ελληνών επιχειρηματιών ήταν πραγματικά άθλια. Αργότερα ήρθαν οι σοβαρές επιχειρήσεις, οι ελληνικές πολυεθνικές, οι τράπεζες, που σημειωτέων οι τράπεζες όταν πηγαίνατε στο Βουκουρέστι βλέπατε ουρανοξύστες Αλφα Μπανκ και αισθανόσουν και μια εθνική περηφάνεια κατά κάποιο τρόπο. Όλα αυτά φύγανε τώρα και στο Πάσκα Μπάνκα, που ήταν από τις πρώτες τράπεζες στα Σκόπια, έχουν εξαφανιστεί λόγω μνημονίου, λόγω υποχρεώσεων ότι έπρεπε να φύγουμε από όλες τις βαλκανικές χώρες. Αυτό το υπογράψαμε. Και αυτό έχει γίνει. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα, συμπληρώνοντας και το δεύτερο γύρο, ότι είμαι υπέρ δύο πραγμάτων. Το πρώτο, και τελειώνω με αυτό, το πρώτο πράγμα είναι ότι θεωρώ ότι η οικονομική διπλωματία είναι εξωτερική πολιτική. Είναι βασικό μέσο εξωτερικής πολιτικής. Και γι' αυτό ακριβώς συμφωνώ με τον κύριο Μπαμπανάση και με όλους τους άλλους βέβαια, ότι πρέπει να υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός. Δεν μπορεί το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της οικονομικής διπλωματίας οποιοδήποτε θέλει να προωθήσει στο εξωτερικό τα οικονομικά του συμφέροντα να τα ικανοποιεί εκτός από θέμα πληροφόρησης. Αλλά πρέπει να εντάσσονται αυτά μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο εξωτερικής οικονομικής πολιτικής, που στην ουσία είναι εξωτερική πολιτική. Και ιδίως στις μέρες μας, εάν δεν έχεις την δυνατότητα σε ένα κράτος σαν την Ελλάδα να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να αυξήσει τις εξαγωγές της, αυτό κάπως το δεύτερο πάει καλά, αλλά στο πρώτο παίρνουμε ένα πολύ ωραίο μηδενικό, λόγω του ότι δεν έχουμε κατορθώσει να πείσουμε
ότι το παραγωγικό μοντέλο το οποίο είχαμε έχει αλλάξει. Θα πρέπει λοιπόν να συμβεί αυτό και παρόλες απόπειρες που έγιναν, αυτό δεν συνέβη. Και νομίζω εξακολουθεί αυτή η παθογένεια να υπάρχει. Και το δεύτερο για το οποίο είμαι πεπισμένος είναι ότι στην Ελλάδα ειδικά πρέπει να είναι το Υπουργείο Εξωτερικών αυτό το κεντρικό σχεδιασμός, και αν δεν είναι αυτό όπως προτείνω, ας υιοθετήσουμε το μοντέλο της Τουρκίας, εν πάση περιπτώσει, που η Γενική Γραμματεία δίπλα στον Πρωθυπουργό, τώρα δεν υπάρχει Πρωθυπουργός, υπάρχει μόνο Πρόεδρος, αλλά ας υποθέσουμε μια Γενική Γραμματεία η οποία θα έχει την γενικό συντονισμό της στρατηγικής, όχι της υλοποίησης. Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί υπάρχει ενδογραφειοκρατική διαμάχη ανάμεσα στα διάφορα υπουργεία. Και θυμάμαι και για το ΕΣΟΑΒ και για την οικονομική βοήθεια αργότερα. Μάλιστα, ο κύριος Κουλιάρας είναι εδώ, με τον οποίο είχαμε μελετήσει επισταμμένος και το ΕΣΟΑΒ και την οικονομική βοήθεια, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Διαπιστώσαμε ένα παράδοξο πράγμα, ότι η ενδογραφειοκρατική διαμάχη συνήθως γίνεται σε μεγάλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ συμβαίνει και σε μικρές χώρες. Και το τρίτο, το οποίο είμαι πεπισμένος και εδώ θα κλείσω αυτά που θέλω να πω, είναι ότι πρέπει στην Ελλάδα να υπάρχει εξειδίκευσης. Δεν μπορεί αυτό που παλιά έλεγε ο Πάγκαλος, ότι θέλουμε ράμπο εμείς τους διπλωμάτες, δηλαδή να τα κάνουν όλα. Και αυτό λόγω της ιδιαίτερων συνθήκων που βρισκόμαστε τώρα. Εφόσον είμαστε μέσα σε μια διεθνοποιημένη οικονομία, συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα η ενεργειακή διπλωματία παίζει ακόμα σημαντικότερο ρόλο. Έχουμε την προσπάθεια της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Χρειαζόμαστε οικονομικούς διπλωμάτες που ναι μεν ανήκουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί είπα ότι είναι εξωτερική πολιτική, αλλά από την άλλη μεριά χρειάζονται άνθρωποι με γνώσεις της ημέραν, με τεχνοκρατικές γνώσεις, για να μπορέσουν να προωθήσουν και τα προϊόντα μας και να προσελκύσουν κεφάλαια και όλα αυτά τα οποία τα αναφέρω μέσα στο βιβλίο, ένα ολόκληρο κατάλογο των καθηκόντων τον οποίο ένας οικονομικός διπλωμάτης θα πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και για τη τιμή που μου κάνατε να έρθουμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί σαν έτσι το βλέπω, και θα προσπαθήσω ό,τι αυλεψίες έχει το βιβλίο, που σίγουρα έχει, να τις βελτιώσω, ελπίζοντας σε μια δεύτερη έκδοση.